Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Πέτρου, λειτουργεί η διαδήμα εκεί σε εσάς, στην περιοχή σας. Θα ήθελα όμως καταρχήν να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες της περιοχής για τη λειτουργία της? Και αν ναι, μέσω των δημοτικών τελών εννοώ. Και αν ναι, τι ύψος? Τι ύψος είναι? Το ύψος εξαρτάται πάντα από το τονάζ που παραδίδει ο κάθε δήμος και είναι αρκετά σοφερό, δεν είναι και ιδιαίτερα χαμηλό. Αυτό βέβαια, όπως ξέρετε, επιβαρύνει πάντα τους δημότες. Είναι, θεωρείται ανταποδοτικό το τέλος αυτό και επιβαρύνει τους δημότες. Μάλιστα. Η διάδημα είναι η διαχείριση όλων των απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, όλων των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας. Και εκεί παραδίδουμε και εμείς ό,τι ήδη παράγεται, ας πούμε, στο Δήμο μας. Υπάρχει και επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο, εάν δηλαδή δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος όγκος σκουπιδιών, υπάρχει κάποια... Το ελληνικό δημόσιο δυστυχώς δεν πληρώνει τίποτα. Όπως ξέρετε, τα σκουπίδια έχουν ένα μεγάλο κόστος, αλλά έχουν και μεγάλα κέρδη για τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς η διαχείριση αυτή έχει πέσει, δεν τη διαχειρίζεται. Τα ωφέλη αυτής της διαχείρισης δυστυχώς δεν πάνε ξανά στους δήμους, αλλά πάνε στις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται αυτό το προϊόν. Βέβαια, υπάρχει η αποκομιδή και η διαδικασία της μη ρήπανσης του περιβάλλοντος που πρέπει να γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι μεγάλη επιβάρυνση και για τους δημότες και για τους γενικότερα για την περιοχή. Αλλά τα κέρδη όμως από αυτά που εκμεταλλεύονται τα σκουπίδια δεν τα καρπώνεται δυστυχώς ο δημότης και ο πολίτης της περιοχής. Μάλιστα. Επειδή είπατε προηγουμένως για το κόστος, για την επιβάρυνση που δέχονται οι πολίτες και όπως μας εξηγήσατε τώρα είναι ανταποδοτικό, οι πολίτες εκεί στην Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένο στο Δήμο σας, στο Δήμο Γρεβενών, τι ανταποδοτικότητα εισπράττουν από τα σκουπίδια τους, από την προσπάθεια που γίνεται με τη σύγχρονη μονάδα της Διάδημα? Η Διάδημα έχει μια καλή, η αλήθεια είναι ότι έχει μια καλή γραμμή, ας πούμε, αποκομιδής. Εμείς πάμε καταρχήν εκεί σύμμικτο προϊόν και πάμε και προϊόντα διαλογής. Δηλαδή πάμε τα προϊόντα από γυαλί, προϊόν σιδήρου και αλουμινίου, προϊόν πλαστικού και προϊόντα από χαρτί. Δηλαδή υπάρχει και ανακύκλωση στην όλη διαδικασία. Δηλαδή αυτά τα υλικά ανακυκλώνονται. Από αυτά ένα μικρό όφελος επιστρέφει στους δημότες. Ένα μικρό όμως. Ναι. Από την ανακύκλωση. Όχι όμως από το σύμμικτο, το σκουπίδι που λέμε, δηλαδή τα σύμμικτα σκουπίδια που είναι όλα μαζί. Από αυτό δεν επιστρέφει τίποτα στο δημότη. Επιστρέφει μόνο από την γραμμή παραγωγής της ανακύκλωσης. Κύριε Αυτό δεν γίνεται σε όλους τους δήμους και ούτε σε όλες τις περιφέρειες. Εδώ υπάρχει μια... Είναι γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία έχει προχωρήσει λίγο πιο μπροστά σε αυτό το θέμα. Ναι. Είναι και προχωράμε και σε άλλες μορφές από φέτος. Θα προχωρήσουμε και στην διαδικασία των δύο απόβλητων. Δηλαδή, αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Τι γίνεται με τα δύο απόβλητα? Ναι. Υπάρχει δυνατότητα... Ναι, εμείς, μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω του Ίντερεγκ ενός προγράμματος που Ελλάδα-Αλβανία έχουμε προχωρήσει σε προμήθεια των καφέ κάδων των λεγόμενων και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά σε συλλογή δύο απόβλητων, τα οποία θα γίνουν όμως σε πρώτη φάση κατά περιοχές του Δήμου μας, έτσι ώστε να συνηθίσει ο κόσμος για να το εισπράξει, ας πούμε, σαν κάτι θετικό. Θα παραδοθούν μικροί κάδοι σε όσα νοικοκυριά θέλουν στην αρχή και σιγά σιγά στην πορεία του επόμενου χρόνου πιστεύω να το εφαρμόσουμε καθολικά στο Δήμο.
στο Δήμο Γρεβενών και θα επεκταθεί και σε άλλους Δήμους. Στο Δήμο Γρεβενών βασικά, ναι, υπάρχουν και άλλοι Δήμοι που βρίσκονται, έχουν προχωρήσει. Ο Δήμος Κοζάνης έχει προχωρήσει εδώ και 6 μήνες πάνω στο το πρόγραμμα. Δηλαδή γενικά όλοι οι Δήμοι στη Δυτική Μακεδονία μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω κάποιων άλλων προγραμμάτων όπως σας είπα του Ιντερεκ θα προχωρήσουν την συλλογή των βιοαπόβλητων. Και μάλιστα όταν υπάρχει... μιλάμε για βιοαπόβλητα μιλάμε στην αρχική τους μορφή, όχι δηλαδή χρησιμοποιημένο ας πούμε βιοαπόβλητο. Ναι, μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και η συζήτηση που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη ενδεχομένως να υπάρξει κίνδυνος να χαθούν χρήματα του ΕΣΠΑ λόγω τεράστιας καθυστέρησης που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό γίνεται πάντα. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι χρόνια, δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς οι αγγυλώσεις της δημόσιας ελληνικής διοίκησης ακουμπάνε και τους Δήμους, δυστυχώς. Και δεν είναι κάτι που έγινε μόνο τα τελευταία χρόνια. Γίνεται εδώ διαχρονικά. Εγώ, ας πούμε, χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ τα τελευταία 20 χρόνια δυστυχώς παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Δεν θέλουν δυστυχώς οι κρατούντες την τοπική αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη για να μπορούσαν να είναι πιο ευέλικτοι. Όλα εξαρτώνται από την κρατική διοίκηση, δυστυχώς. Και να σας πω ότι εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο Δήμο, πολύ μεγάλη έκταση. Με πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις και δεν μπορούμε μέσω του κανενός προγράμματος να προμηθευτούμε απορριμματοφόρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ καλή διαδικασία αποκομιδής, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε απορριμματοφόρα. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόγραμμα οφειλόδημος, τελευταία μας το κόψαν γι' αυτό. Δυστυχώς κόπηκε γι' αυτό. Κόπηκε γενικά το πρόγραμμα οφειλόδημος. Ναι, ναι, κόπηκε γενικά γιατί να κοπεί. Να προχωρήσει. Να πάρουμε, ενώ έχει πει ας πούμε, ο ίδιος υπουργός ότι θα δώσει για να προμηθευτούμε κάποια απορριμματοφόρα, δυστυχώς μόνος του το ανακοίνωσε, μόνος του το έκοψε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορείς να προγραμματίσεις ας πούμε, κάτι καλό για τους δημότες. Ναι, βεβαίως. Τα Γρεβενά δεν είναι μία από τις φτωχές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Γρεβενά είναι η φτωχότερη, δεν πιστεύω να υπάρχει φτωχότερη περιοχή από τα Γρεβενά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να πω, εντάξει, νομίζω ότι που είναι τώρα στην, σίγουρα που είναι στην, στο σπυρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πιο φτωχή. Δεν ανταγωνίζεστε με τα Γιάννενα, με την περιφέρεια της Ηπείρου. Όχι, η περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται σε πολύ πιο καλή κατάσταση από την περιφέρεια. Ωραία. Δικής Μακεδονίας. Και να σας πω και κάτι, εδώ η περιφέρεια της Δικής Μακεδονίας είναι, πάντα ήταν το ΑΕΠ που προέκυπτε από την παραγωγή της του Λιγνίτη, το οποίο ας πούμε ήταν πολύ ψηλό και μας έβγαζε την περιφέρεια μία μεγαλύτερες κατά κεφάλαιο εισόδημα. Αυτό όμως ακουμπούσε μόνο την παραγωγή του Λιγνίτη, δεν ακουμπούσε και τους ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα. Και τώρα δηλαδή με τον Λιγνίτη που αποσύρεται. Ναι, τώρα με τον Λιγνίτη που αποσύρεται πρέπει να θα αναζητήσει τα. Εμείς θα σώσουμε τη ρήπαση της γης από τη Δυτική Μακεδονία. Τέλος πάντων, αυτές είναι άλλες. Προφανώς, κύριε Πέτρου, όλοι βάζουμε κάποιο λιθαράκι. Αυτές είναι άλλες πολιτικές, οι οποίες εντάξει δεν ξέρουμε γιατί γίνονται. Δυστυχώς γίνονται. Στο όνομα, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι όμως, γιατί ενώ παράγεται στη χώρα μας 25.000 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και χρειαζόμαστε μόνο 5, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη σχέση και πού αυτό απορροφείται και πώς επιβαρύνεται και πώς καταλέμεται ας πούμε στην αγορά. Τέλος πάντων, αυτά δυστυχώς όμως αυτά μας καθορίζουν τις... Είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα πολιτικής και αποφάσεων της κεντρικής πολιτικής. Αποφάσεις οποίες παίρνονται ερήμην των ανθρώπων και ερήμην των κατοίκων της περιοχής. Εσείς τι λέτε δηλαδή, οι κάτοικοι της περιοχής τι λένε, τι ζητούν. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να ζουν ανθρώπινα και να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητά τους. Δυστυχώς τα Γρεβενά είμαστε μια πόλη η οποία είχε 15.000 κατοίκους και σήμερα αμφιβάλλω αν υπάρχουν 10.
δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχουν φύγει όλοι οι μετανάστες. Οι νέοι άνθρωποι έχουν φύγει. Το επιστημονικό δυναμικό, όλοι οι νεολαίοι που σπουδάζει, δεν γυρίζει καθόλου στα Ρεβενά. Και δυστυχώς είναι όλοι μια ηλικία από 60 και πάνω που είμαι κι εγώ. Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα των Γρεβενών του Δήμου σας. Του Δήμου μας το σημαντικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Και δυστυχώς θα γίνουμε κι εμείς εδώ μια αποθήκη ψυχών, γιατί η αναλογία των προσφύγων που έχουμε δεν είναι το 1% όπως λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι το 20% σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Αναλογικά δηλαδή έχετε δεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών. Σαφώς. Η πιο φτωχή περιοχή της χώρας, η πιο απομονωμένη, η πιο αρικοτεκινημένη, έχει δεχτεί 1.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Η πόλη των Γρεβενών, ο Δήμος Γρεβενών, η Κοζάνη δεν έχει δεχτεί κανέναν, η Φλόρινα κανέναν, την Καστοριά σχεδόν κανέναν. Ελαχίστους. Κατά τα άλλα ισχύει η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή, αν θέλετε, της ήρεμης συνδύωσης των ανθρώπων. Ναι, δεν έχουν ακούσει προβλήματα να υπάρχουν στα Γρεβενά. Κοιτάξτε, ο κόσμος εδώ είναι καλοπροαίρετος. Πάνω απ' όλα βάζει τον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει αλλά ότι όλη μπορεί... η Ελλάδα είναι καλοπροαίρετη και βάζει ναι, τον αυτό άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί εμείς εδώ να έχουμε 2.000 πρόσφυγες και να έχουμε 10.000 πληθυσμό. Και οι άλλες όμορφες περιοχές, οι υπόλοιποι δηλαδή 300.000 της Δυτικής Μακεδονίας, να μην έχουν κανέναν. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Έχετε διαμαρτυρηθεί γι' αυτό? Κοιτάξτε, εγώ μου δόθηκε ευκαιρία τώρα που το είπατε, σε σχέση πάντα με την κουβέντα που κάναμε και το είπα. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, να διαμαρτύρεται κάποιος όταν αδικείται, όταν κάποιοι αδικούν κάποιον. Δεν πρέπει να περιμένουν τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί. Πρέπει να πλύνουν το πρόβλημα μόνοι τους. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στη Διάδημα και στα σκουπίδια που αρχίσαμε να συζητάμε και στο τι γίνεται εκεί στην περιοχή σας, στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει η σκέψη να δεχτείτε σκουπίδια και από άλλες περιοχές, από την Κεντρική Μακεδονία, για παράδειγμα, από τη Βέρεια ή από την Κατερίνη? Από τη Βέρεια δεχόταν η Διάδημα, γιατί η Βέρεια δεν είχε την διαχείριση και έπαιρνε πριν κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν συνεχίζει να παίρνει και τώρα. Παίρναμε σκουπίδια από τη Βέρεια. Αυτό δεν είναι κακό. Γιατί εντάξει, ωφελεί δηλαδή και τη λειτουργία, ας πούμε, της όλης της εργοστασιακής μονάδας. Σας είπα όμως ότι αυτό δεν ωφελεί τους δημότες, αυτό ωφελεί καθαρά όμως την εταιρεία διαχείρισης. Μάλιστα. Και θα παίρνετε σκουπίδια και από Κατερίνη? Από την Πιερία? Εντάξει, ακούγονται κάποιες φήμες, δεν ξέρω, και από την Κέρκυρα ακούγεται ότι πρέπει να μπορεί να φέρουν κάποια σκουπίδια. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι, σας είπα και πριν, ας πούμε, δεν επηρεάζει, ας πούμε, την διαδικασία, με την έννοια ότι γίνεται και η διαλογή και ανάλογα το κάθε προϊόν, ό,τι χρησιμοποιείται και ό,τι ανακυκλώνεται ή ό,τι, ξέρω εγώ, χρησιμοποιεί εκεί η εταιρεία, το υπόλοιπο, ας πούμε, τελώς άλλοτε. Σαν στα παλιά, στις παλές καταστάσεις της ΔΕΗ, όπου έχει δύο λιγνίτες. Υπάρχει δηλαδή ειδικός χώρος ταφής, ας πούμε, των υπόλοιπων απορριμμάτων. Μήπως υπάρχει όμως και ο κίνδυνος, γιατί ακούστηκε και αυτό και συζητήθηκε, να μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε χωματερή όλης της Μακεδονίας? Είσαι μια μεγάλη χωματερή της χώρας, εάν έρθουν και τα σκουπίδια από την Κέρκυρα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και δηλαδή ώστε να λυθεί το πρόβλημα στις κατατόπους περιοχές, όχι για να αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Και φυσικά θα είμαστε όλοι αντίθετοι στο να γίνει αυτό το πράγμα.
Γιατί ερημώνουμε που ερημώνουμε, κλείνει ο λιγνίτη στην περιφέρεια τη Μακεδονία. Τι θα δηλαδή ο κόσμο αυτό που θα απασχοληθεί, που θα βρει δουλειά και με τι θα. Πώ θα επιβιώσει. Που έχει αλλήμον αν καταντήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να, να έχει αυτό σταθερό. Να είναι το μέτρο αυτό μόνιμο. Αλλά αν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση, πιστεύω ότι ο κόσμος θα την δράσει. Και όλοι θα την δράσουμε. Δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κύριε Πέτρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.